Νίκου Τσιφόρου, «Τα παιδιά της πιάτσας». Διαβάζει ο Γιάννης Μποσταντζόγλου. Μουσικές στίξεις, Δημήτρης Αρσενόπουλος. Τεχνικός ήχου, Τάσος Μακασιέτας. Μια παραγωγή του Γιώργου Ευσταθίου για το τρίτο πρόγραμμα. Τα Μαργαριτάρια. Κόψε μάπες γύρω σου να πούμε και κράτα τεμπεσίρι, πόσα είναι τα κορόιδα και πόσα είναι τα γεράκια σε τούτη την κοινωνία, κύριε. Καθώς έτσι αλφαδιαστήκανε, άλλος να γεννιέται ακονισμένος και άλλος κοντραπλάκες, και να μην ξεκολλάει από νιόνιος μέχρι δεύτερη παρουσία. Ο φίλος ο Σέσης τώρα, αετός νυχάτος, το παιδάκι με ναυτικό φυλάδιο, ήτουν εμπάρκο σε φορτηγό Λίμπερτη χρόνια 11. Έκανε το λοιπόν το παϊκελατζίδικο σε όλες τις θάλασσες. Μπουένος Άιρες, Κάρντιφ, Γιοκοχάμα, Βανκούβερ, Μέλμπουρν, Βαλπαράιζο και Βάλε Μάσορα. Την κατάπινε την αρμυρή ωραία και καλά, κονόμαγε κάτι μικρά κοντραμπάντα με μεταξωτά και μυρωδιές, κάτι γιαπωνέζικα τρανζιστοράκια και όλο τέτοια. Έξω από το μισθό, 32 γκινέες το μήνα, έβγαζε και τα στραβά του. Αλλά τρουποχέρι δεν τη γέμιζε την κάλτσα. Τάλιρο δεν έριχνε στο τυριλίρι. Όλα του τα μασάγανε τα γλέντια και τα πιωτά του και κάτι μαριχουανάκια της αλαφριάς. Τα άδινε χωρίς κοτούρα και γάζωνε τα στόρνια με το χαμόγελο. Καθώς έπεσε και σε στόρνια. Έπεσε και σε φουσκοθαλασσές μεγάλες, έπεσε και σε ανάποδες, ως έχει τούτος ο βίος ο μπαγάσικος. Γκόμενες πια σ' όλες τις γωνιές ο λιμανιών. Και επειδή ο φίλος τώρα έλαχε ευγενής παιδί, δεν πήγαινε ποτέ του με άδεια χέρια να δει κοπέλα, όλο και κάτι της βάσταγε. Μόνο που την είχε στρώσει φίνα και ωραία με τα ρεγάλα. Ούτω πως και δώσε βάση να δεις τι θα πει εξυπνάκιας. Έβγαινε να πούμε στο Μπουένος Άιρες και είχε μια αλανιάρα την Ινέζ να δουλεύει σε ένα παλιό μάγαζο, Αβεντίτα Ντιμάγιο. Εντάξει. Πάγαινε επιδειχτός ο φίλος. Η χαμίγια. Λούθ ντελ μη κοραθόν. Τα πίνανε από μπύρα μέχρι ματέ, τον πάγαινε για τα περαιτέρω στο σπίτι της. Ωραία. Έβγαζε ο φίλος ένα δεματάκι, σου φέρα και τούτο από τη Γαλλία. Μουρλενόταν η Ινέζ, για τύρα που με θυμάται ο ήχο, τον τρέλαινε στο περιποιητικό. Μια μέρα, δυο μέρες, ήτανε να έκοβε τι έχει για κλέψιμο η μυστήρια. Να πούμε μια βεντάγια, μια μαντίγια, μια χτένα καλή. Στη ζούλα την έκανε αχτάρμα. Την έκρυβε στο καράβι, έφτανε τώρα στην Αμβέρσα. Με το ελευθέρας τσίφ στην Μπλάνς. Μοντρεζόρ, κλάμα, κακό, θεατρίνος ο κερατάς. Άντε το ίδιο βιολί, γλέντι, έρωτα και πάνω στο ξεμονάχιασμα της έβγαζε την κλεμμένη μαντίγια. Κοίτα τι σου φέρα εγώ από την Αργεντίνα. Η Μπλάνς έπεφτε στη βαριά συγκίνηση. Α, με τεσίκ. Και το πίστευε ότι τη συλλογιζότανε στον ωκεανό του. Τρίχες. Πριν ξαναφύγει κι αλάριζε τι έχει. Κάνα μπουκαλάκι μυρωδιά, καμιά κάλτσα τέτοια. Το κρύβε ωραία και μετά το πήγαινε στην Ιροσάκωση Γιοκοχάμα. Το οποίο δηλαδή έκανε τη δουλειά του ο φίλος και καταντήσαν οι γυναίκες των πόρτων να αλλάζουν δώρα μεταξύ τους χωρίς να γνωρίζονται. Αυτά με το φίλο. Και από την άλλη μεριά μένει φουνταριστός στον Περέα ο αντίοχος του Κεράσογλου. Άλλη φτιάξει παιδί αυτός και πολύ κορόιδο να πούμε. Καθώς ο πατέρας του, Στέλιος Κεράσογλου του Λαζάρου, ήτουνε μάγκας από τους βαριούς και φτιάχτης μεγάλος. Από την Κερασούντα το έφερε το τομάρι του, γνώστης περί τα χασίσα και τα πονηρά, μπισαξής μέχρι να κάνει πέντε ζημιές, τις δυο με φόνο, θεριό καρδιά, μπήκε στο ταράφι και τους έφερε καπάκι.
Πήρε το λοιπόν στα χέρια του μεγάλες δουλειές. Μαύρες, παιχνίδια, γυναίκες και έκανε λεφτά με τη σέσουλα. Αλλά ήρθε ο καιρός, αλλά το πιπέριασε και εισήγασε. Παντρεύτηκε μια κυρά, καλό σπίτι, έγινε νοικοκύρης, το ρίξε στο ήσυχο, τόκιζε με 200% και φουμάριζε ένα αργελεδάκι στον καφενέ. Με το που γεννήθηκε ο Αντίοχος, το πήρε πια καμάρι ο μπαμπάς του Στέλιος και να πούμε έγινε κουτομπαμπάς. Να κουβαλάει τη φωτογραφία του Μαγκάκου στο πορτοφόλι. Μάλιστα, τέτοια πράγματα. Ποιος ήτουνε τώρα πια καλός κόσμος, ήθελε το παιδί να πάρει μια αναθροφή, να γίνει κύριος. Ξεκίνησε να γεννεί κύριος και τον κατάντησε κορόιδο. Το αγόρι, να ξέρετε μάγκες μου, ένα πράγμα το θρέφει, το πεζοδρόμιο. Αγόρι που κάθεται σπίτι και μασάει βουτήρα τα έτοιμα και τέτοια σαχλά, γίνεται μαντάρα και ένας στις 20.000 να βγει της ανθιστής. Όλα τα άλλα κλάφτα και πέφτουνε στη σκάφη με τη λάσπη του μούστου και δεν κάνουνε μήτε να σπάνω δοντογλυφίδες μεταχειρισμένες. Αυτά. Και εκεί πάνω έπεσε και ο μικρός ο Αντίοχος. Γαλλικό, ζεπερδούμα πλούμ ταλε γιαρντέντε ματάντε. Κουμπούρα στα μαθήματα, κουμπούρα στην κοινωνία, δεν έκανε μήτε για ζήτο. Το οποίο έτσι και τάκλεισε ο Στέλιος, έτρωγε ένα σωρό τουρσιά να τον πάρει και παθερισίπελας, βρέθηκε 22 χρονών το μουσκάρι του και με πάνω από 5 εκατομμύρια στο κληρονομικό του. Βγήκε το λοιπόν το παιδί, ασημένια τσέπη, τον διπλάρωσαν οι πονηροί. Να κάνουμε μια επιχείρηση με μπαμπάκια, να κάνουμε μια δουλειά με κινηματόγραφα, να κάνουμε ταινία, μάλιστα. Μέχρι ταινία, κύριε, του φάγανε τα κοκαλάκια και τις γιάντες. Στα 26 του Λελές με παπιόν, είχε δεν είχε 500 χιλιάρικα και πάει η μαμά του από δυστύχημα σε αυτοκίνητο, έμεινε σκουλίκι. Κατέβηκε το λοιπόν στους παλιούς φίλους του γέρου του και έπεσε στο ψιλοτάρι. Φράγκο φράγκο του ξεκολλάγανε και τα ρέστα και όταν αντάμωσε με το φίλιο, τα είχε 300 το όλο. Ο φίλιος, λόγω που έκανε μια μουτζούρα με τον δεύτερο, πήρε κάτι λίγα και έμεινε ξέμπαρκος του Ξαβερίου. Χρόνια είχε να ξαναγυρίσει Περαία, ώσπου να κόψει τα κόζα, έφαγε τα ολίγα και ήταν στεγνός, δαμάσκινο. Έφερνε το λοιπόν γυροβολιά το πεζοδρόμιο, όποιος γυρίζει μυρίζει, να βρει άκρη στο κουβάρι του και όλος τυχαίως πέφτει απάνω στον Αντίοχο. Μαγκάκι καλό τώρα, έκοψε τα τετραγωνικά και είδε ότι κάτι υπάρχει για μάσημα. Αλλά ξύπνιος δεν έδειξε τίποτα. Πήγανε παρέα σε ένα καμπαρέ, βράδυ ήταν και ο φίλος δεν τον άφηνε να χαλάσει. Κουκουνάρισε ρε, γιατί, που θα φάμε λεφτά με τις κουλάφες, βάστα τα μπαμπάκι σου, αμαρτία είναι να τα τρώνε οι αλανιάρες. Και έκανε πέρα και τον μεσάζον το ράφτη που έφερνε βόλ πλανέ τον Αντίοχο να το ρίξει. Άσε κουμπαράκι, δεν είναι για μας ο μεζές. Τον εκτίμησε ο Αντίοχος τώρα που του παίρνει τα πάρτια και του κοιτάει στο συμφέρο, σου λέει καλό παιδάκι το παιδάκι, γίνανε φίλοι. Τον πήρε σπίτι του, άνοιξε το ψυγείο, τα ήπιανε, φάγανε, του άνοιξε την καρδιά του. Εγώ είχα πολλά λεφτά, αλλά του είπε την ιστορία του, τον πήρε το κλάμα το φίλιο. Έτσι είναι ο κόσμος, δραγόρι, άτιμη κοινωνία και ψεύτρα. Κοιμήθηκε στον τιβάνι ο φίλος και πριν τον πάρει ο ύπνος συλλογιζόταν ο Αντίοχος, να που έπεσα σε άνθρωπο τίμιο και θα έχω τώρα ένα φίλο. Από την άλλη μεριά έκανε τα ζύγια του ο πονηρός. Εγώ θέλω κανένα 150 χιλιάρικα να φύγω όξο, έχω φίλους στο Βανκούβερ να πάω να τη γαζώσω. Ακού τώρα δουλειά που του πέρασε του μπαγάς από την κλάβα. Με το τελευταίο ταξίδι στη Ιαπωνία είχε χτυπήσει από μια μικρή με κοφτά μάτια, καουράγκο τη λέγανε, ένα κολλιέ από εκείνα τα μαργαριτάρια, τα μισοψεύτικα, μισοαληθινά, που τα έχουν οι Ιαπωνέζοι και τα καλλιεργούνε μέσα σε στρίδια. Μεγάλη αξία δεν είχε το πράγμα, άντε να είχε 300 δολάρια όλο μαζί. Το έφερε το λοιπόν μέσα στο σάκο του και κοίταζε να το σκοτώσει σε τιμή ευκαιρία. Αλλά δεν το σκότωσε, του μείνε και το καμάρο. Με τον Αντίοχο σκέφτηκε πρώτα να του το φουσκώσει για αληθινό, αλλά σου λέει, έχεις αγγελέα φτιάξει, δεν γίνεται. Έκοψε το λοιπόν το μυαλό του και έφτιαξε το σχέδιο μεγάλο και ωραίο.
Πρώτα-πρώτα τον κάθισε και άρχισε να του λέει παραμύθια περί μαργαριτάρια. Δηλαδή, αδερφάκι μου, είναι εκεί όξω από την Κεϊλάνη κάτι νησιά. Λακαντούνα τα λένε. Είχαμε πάθει αβαρία μια βολά και καθίσαμε σε ένα σάρο το όνομα και τα είδα από κοντά όλα. Ο αντίοχος τώρα που από παιδάκι είχε αναθραφεί με τα παραμύθια άκουγε και άνοιγε το στόμα. Το λοιπόν, ναι, είδα το λοιπόν αδερφάκι πως ψαρεύουν τα μαργαριτάρια οι Ινδιάνοι. Έχουνε μια βάρκα μεγάλη σαν τη δικιά μας τη μάνα στα Γρυγρή να πούμε και ο κουμανταδόρος νοικιάζει 10-20 βουτυχτάδες ίσα που φοράνε ένα κουρέλι εδώ μπροστά στην τροπή τους, το μαχαίρι στη ζώνη και ένα δίχτυ στο χέρι. Ανοίγονται σε κάτι περάσματα σαν νησιά, τα ξέρουνε μόνο οι κουμανταδόροι. Βράχια και ξεραήλα, πυρετή και στέρηση. Τα νησιά που σου λέω η Λακαντούνα είναι και 3.000 τόσα πολλά. Και οι Ινδοί άλλη δουλειά δεν ξέρουνε να κάνουνε. Βουτυχτάδες γίνονται όλοι. Για λέγε, δώσε βάση. Βουτάνε τώρα καθένας με το δίχτυ του 30-40 φορές την ημέρα. Βαθιά αντέχουνε, σκυλιά σου λέω. Πάνε κάτω και ξεκολλάνε τα στρίδια. Γεμίζουνε το δίχτυ τους, μετά ανεβαίνουνε με ένα σκηνί και το δίνουνε στο αφεντικό. Καμιά βολά πετάνε αίμα από τα αυτιά. Πάνε σκάνε ή τους μεζεδιάζουνε οι κάρχαροι. Έχει κάτι κάρχαρους γαλάζους που κάνουνε μια χαψά πέντε νοματέους. Όσοι γυρίζουνε και φέρνουνε στρίδια τα ανοίγουνε άλλα σκλαβάκια και λαχαίνει τώρα να βρουνε μέσα μαργαριτάρι. Ψιλοτάρια είναι τα περισσότερα, αλλά πέφτουνε και κάτι λαχεία. Κάτι φουντούκια που τα πουλάει ο κουμανταδόρος ο Κολόμπο και γίνεται πλούσιος. Είδα δηλαδή εγώ μαργαριτάρι να πουλιέται 30.000 δολάρια. Σόπα, με τι σε γελάω, γίνεται κι άλλο. Λαχαίνει ο βουτυχτής να ανοίξει στον πάτο στρίδι και να βρει μέσα πράγμα. Το κρύβει το λοιπόν στα βράχια για να μην τον ψάξουν απάνω και τον καθαρίσουνε. Και άμα τελειώσει η δουλειά του, γυρίζει με σκούνα και βουτάει και το παίρνει για την πάρτη του. Εγώ που με βλέπεις έφαγα ένα μεγάλο ίσα με μοσκοκάριδο και το πούλησα στο Μοντεβιντέο 5.000. Και όποιος τη βολέψει έτσι, αγοράζει δικιά του σκούνα και γίνεται αφεντικό. Γιατί ξέρεις τι παίρνουν οι βουτυχτάδες. 2-3 ρουπίες τη μέρα και κάμποσες φούχτες φαρίνα να φάνε τα ψάρια. Πες όλο τέτοια που δεν είναι και ψέματα. Πολύ τα εκτίμησε τα μαργαριτάρια ο αντίοχος. Και ο φίλος σταμάτησε τα παραμύθια και πιάνε άλλα διάφορα. Καλά περνάγανε το λοιπόν και περάσαν έτσι μήνυ δυο. Έξω τώρα κατά πέραμα μεριά ήτουνε η Νίτσα που είχε ένα μαγαζί κλάφτετο. Η Νίτσα, Ελένη το όνομα, δεν τη γάζωνε καλά καθώς τα μεγάλα μαγαζά της κάνανε ζημιές και δεν την αφήνανε να σταθεί. Ο γκόμενός της Διονύσης είχε πέσει στο σίδερο λόγω κάτι αμαρτήματα, μόνο του το γυναικάκι πώς να κουμαντάρει. Όλα τα πατήρια κολατσίζανε και όλο στο γράφτο πέφτανε. Ο φίλος, λόγω παλιά σχέση, την ήξερε την Νίτσα και με το ξέμπαρκό του πήγε να της κάνει βίζιτο. Πως θα κοζάρεις στο χάλι. Δεν. Του είπε και ότι άμα βρει το πουλάει η Νίτσα, το έδεσε ο φίλος, είπε χαίρεται και έφυγε. Τώρα όμως με τούτη την ιστορία του αντίοχου, δούλεψε το μυαλό του ακόνη, πήγε τη βρήκε. Το δίνεις στο μαγαζί. Ναι αμέ. Πόσα τα πρικιά. Έτσι και βρω 30. Μου το μήνυσε και ο Διονύσης από τις αγροτικές Τήρυνθος. Ρε Συνίτσα, κάνει ο φίλος, άμα το δόκω εγώ με 60, με δουλεύεις. Όχι λέω, άμα σου δόκω 60 και το πουλήσω 200, έχω τα αρέα στα δικά μου. Τάχεις. Σπαθεί. Εντάξει. Έφυγε ο φίλος και άρχισε να τη γαζώνει πως πάνε στον Καναδά. Είχε τους φιλαράκους του, έμαθε να μπαρκάρει από τη βρέστη με ένα ποστάλι που έμπαινε στο ποτάμι και τράβαγε βαθιά μέσα, ξηγήθηκε και στη Νίτσα. Και ένα μεσημεράκι πήρε τον αντίοχο να πάνε να περπατήσουν. Το πήρανε σιγά σιγά με την μπάρλα, φτάσανε πέρα. Κουράστηκε το κορόιδο το βουτυράτο, λέει ο φίλος, να ένα κουτουκάκι ήσυχο, δεν καθόμαστε να ρίξουμε καμιά μπουκιά. Καθόμαστε. Ήρθε η Νίτσα, μήτε που τον ήξερε δήθεν το φίλιο. Φέρε ουζάκια,
Έχεις κανένα μεζέ? Να φέρω στρίδια? Έχεις? Αμέ? Ναι, μα είναι φρέσκα, γιατί το στρίδι κάνει ζημιά, μαλάχη μάπα. Καλενά, τώρα θα πάω να το βγάλω, μπροστά από το μαγαζί, στο δικό μου το μέρος. Δικό σου είναι εδώ, μαζί με το οικόπεδο. Πιάσε, και πού σε, μην τα ανοίξεις, θα τα ανοίξω εγώ που είμαι θαλασσινός και ξέρω. Βούτυξε η Νίτσα στο νερό μέχρι το γόνατο, δήθεν ότι ψαρεύει, έβγαλε μια ντουζίνα, του στάφερε στο πιάτο. Ο Φίλιος άνοιξε το πρώτο με το σουγιά, κάνει έτσι, σου φρώνει τα μούτρα. Τι είναι τούτο? Τι είναι? Μαργαριτάρι. Πού το? Να το. Με τρόπο είχε χώσει στα στρίδια όπως τα άνοιγε τα μαργαριτάρια του τα Ιαπωνέζικα ο Φίλιος. Μα είναι. Τώρα θα δούμε. Από τα 12 τα 5 είχαν μέσα μαργαριτάρια μάπες της Ιαπωνίας. Ο αντίοχος τρελάθηκε. «Κάτσε σκολιαρούδι», τον κράταγε ο Φίλιος. «Φάγανε, τα ρίξανε, παίρνουνε τα μαργαριτάρια, πάνε σε ένα δικό του φίλου να τα κοιτάξει». «Μαργαριτάρια είναι», έκανε ο δικός του. «Όχι βέβαια από τα καλά, αλλά μαργαριτάρια». «Πόσα πιάνουνε?» «Μέχρι 500 φράγκα». «Ρίχτα». Πήρανε το 500άρικο, καθίσανε για καφέ, κούναγε την κλάδα του ο Φίλιος. «Τι λες? Πρέπει να δούμε τι γίνεται. Ταλό το μεσημεράκι, να σου τους πάλε στη Νίτσα. Βγάλε μας στρίδια». Ξαναβρίσκουνε 7 τον αριθμό, παρακαλώ. Ο αντίοχος είχε απορίες. Καλά, πώς δεν τα βλέπουνε οι άλλοι που τρώνε εδώ πέρα? Το μαργαριτάρι δεν το παίρνεις εύκολα μυρωδιά, του ξηγε το Φίλιος. Πρέπει να το ξέρεις. Μην κοιτάς εγώ που κάνα στυλά καντούνα. Ο άλλος το περνάει για σκουπίδι και το πετάει. Ωραίο ήτανε το μυθιστόρημα, το κατάπια αμάσι του αντίοχος. Και μετά πήγανε στην κάμερα και πέσανε στη βαριά συλλογή. «Όλο το άπαν», έκανε ο Φίλιος, «είναι να φάμε τον τόπο αυτινής χωρίς να μας πάρει άνθηση». «Ναι, αλλά πώς? Ρε εσύ, αγοράζουμε το μαγαζί. Θα το δόκι, θα αντιγαζώσω εγώ». Έτοιμα ενδύματα ήτανε η δουλειά. Πήγε δήθεν ότι κόπιασε πολύ και σκυλοίδρωσε ο Φίλιος. «Θέλει πολλά». «Πόσα?» «280». «Μα δεν κάνει ούτε 50». «Έτσι λέει, καθώς ο άνθρωπός της από τη φυλακή που είναι, της έδωκε τέτοιο τηλέγραφο». «Έκανε και ότι δεν το θέλει. Να μας πιάσει κορόιδα. Αλλά πάλι τα μαργαριτάρια». Και άρχισε να του ξηγάει ότι σε αυτά τα μέρη που έχουν βρωμιές από τα καράβια και τέτοια, τα στρίδια είναι μαργαριτοφόρα, να πούμε. Άσε δηλαδή, αφού όξο όξο βρίσκανε τα μικρά, τι θα γεννότανε παραμέσα. Όλο το παν, κύριε, είναι να μην τις ακουλιαστούνε άλλοι την υπόθεση και μας φάνε το μαργαριτοφόρο πεδίο. Ο αντίοχος τσίμπησε. «Να τα δόκουμε». «Να λοιπόν, ψου ψου μου μου με τη Νίτσα, τη γαζόνι να της δω και 65 και να απογράψει για 280. Έξω από το μετρητό τώρα, ο αντίοχος είχε κάτι μετοχές της Εθνικής Τραπέζης, μαζώματα του γέρου του. Πήρα πάνω του και το φόρο. Καλά την έχτισε τώρα ο Φίλιος. Πάνε στο συμβολαιογράφο, υπογράψανε στο τίμιο, πήρε τα λεφτά της 65 η Νίτσα και έβαλε τσίφρα για 280, τα είχε έτοιμα τα δικά του ο Φίλιος, μεταβιβάστηκε στον αντίοχο το μαγαζί. Ρίχνει στην απέξω τα αρέστα, 215 ο Φίλιος, και του κάνει: «Εγώ πρέπει να πάω μέχρι την Ιταλία να κόψω πως γίνεται η επεξεργασία στα μαργαριτάρια. Και εγώ το κορόιδο, βάσα το μαγαζί και έφτασα». Αγκαλιαστήκανε στο τελωνείο, φιληθήκανε, πήρε το ποστάλι ο Φίλιος, χαίρεται. Τα έχει κανονίσει όλα να βρίσκεται στην ώρα του για τον Καναδά. Σε 3 εβδομάδες αρμένιζε μέσα στο ποτάμι του Σαν Λορέν να πάει να κάνει τη φτιάξη του. Ο αντίοχος, καρό ποδιά και κοροϊδηλίκι ξεγυρισμένο, περίμενε. Περίμενε, περίμενε, πουθενά Φίλιος. Ρε τι γίνει κι αυτός? Είδε, απόειδε, έβαλε το μαγιό και βούτυξε μόνος του να βγάλει στρίδια. Πού? Υπάρχανε στρίδια? Δεν υπάρχανε.
Είδε ξανά, απόειδε, πήγε βρήκε τη Νίτσα. Τα στρίδια, ποια στρίδια έκανε η Νίτσα. Εγώ μαγαζί σου πούλησα, δεν σου πούλησα στρίδια. Κάναμε μια συμφωνία, τόσα ζήτησα, τα πήρα, είμαι εντάξει. Ναι, αλλά ο φίλος, δεν ξέρω κανά φίλιο. Εγώ με σένα ταραβερίστηκα και τα φτιάξαμε καλά. Σήμερα το μαγαζί το λένε Λα Καντούνα και να δεις που κουτσοδουλεύει. Το οποίο εκεί που θα αντάτρωγε σαλανιάρες ο αντίοχος, τέλος πάντων έχει και ένα μαγαζάκι και βγάζει το μεροκάματο. Κι όλο περιμένει τα στρίδια που θα του βγάλουν οι μαργαριτάρι να τα οικονομήσει. Γιατί δεν κατάλαβε ακόμα ότι το μαργαριτάρι του Πασαμάγκα είναι το μυαλό του. Νίκου Τσιφόρου, «Τα παιδιά της πιάτσας», από τις εκδόσεις Ερμής. Διάβασε ο Γιάννης Μποσταντζόγλου. Μουσικές δείξεις Δημήτρης Αρσενόπουλος. Τεχνικός ήχου Τάσος Μακασιέτας. Μια παραγωγή του Γιώργου Ευσταθίου για το τρίτο πρόγραμμα.